Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Οι ψυχοκόρες». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, ο Σώτος Κοτρότσης, ο διάδοχος του εργοστασιάρχη Κοσμά Κοτρότση, είναι ερωτευμένος με την ψυχοκόρη του σπιτιού του. Όμως εκείνη είναι αποφασισμένη να αρνηθεί τα συναισθήματά της για το καλό της. Όχι γιατί δεν πιστεύει στα λόγια του, αλλά γιατί έχει στόχο να πάρει σύντομα την αδερφή της τη Δεσποινιό και να επιστρέψουν στο χωριό τους. Έτσι, σε κάθε πρόταση που εκείνος της κάνει, η Μαρίκα απλά αντιδρά. «Σε παρακαλώ, θέλω να με αφήσεις στην ησυχία μου. Δεν έχω καμιά σχέση εγώ μαζί σου. Είμαι εδώ για να σας υπηρετώ», θα το υπενθυμίσει μεταξύ άλλων στα νέα επεισόδια που έρχονται. Και εκείνος όμως θα της δείξει πως μόνο γι' αυτό δεν την προορίζει. «Γιατί δεν είσαι ειλικρινής με τα συναισθήματά σου», τη ρωτάει, και θα εισπράξει την απάντηση, γιατί έτσι πρέπει. Παρ' όλα αυτά όμως δεν θα αργήσουν οι δύο νέοι να έρθουν πιο κοντά. Ο Σώτος θα φιλήσει τη Μαρίκα σε ανύποπτη στιγμή και εκείνος θα πιστέψει ότι οι δυο τους μπορεί να έχουν κάποιο μέλλον. Την επόμενη μέρα το κορίτσι θα αναιρέσει την τόσο όμορφη στιγμή βυθίζοντάς τον σε στεναχώρια. Στο μεταξύ, και ενώ ο Σώτος αρχίσει να τάζει στη Μαρίκα γη και είδωρ, ενώ θα τη βοηθά όσο μπορεί στο να έρθει σε επαφή με τις αδερφές της, ο Κοσμάς κανονίζει το μέλλον του γιού του. Για την ακρίβεια, αποφασίζει να τον παντρεύσει με την Μπένη, συμμαθήτρια από το σχολείο που είναι ερωτευμένη μαζί του, γιατί θέλει η συνεργασία με τον επίσης επιχειρηματία πατέρα της να συνεχιστεί. Ο Σώτος αντιδράσει όμως στις προθέσεις του πατέρα του, όμως εκείνος δεν θα του αφήσει επεριθώρια. «Ποιος σε συντηρούσε όσο σπούδαζες ιατρική στο εξωτερικό, ενώ θα μπορούσες να ήρθες στο εργοστάσιο μαζί μου», θα το ρωτήσει χωρίς να περιμένει απάντηση. «Από εδώ και πέρα θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ λοιπόν», θα του ανακοινώσει. Η Πένη θα τρελαθεί από τη χαρά της όταν τελικά βρεθεί στο σπίτι του Κοτρότση με τον τίτλο της νύφης. Όμως ο Σώτος πάντα θα δείχνει τη δυσαρέσκειά του όταν τη βλέπει παράλληλα, θα εξηγήσει και στη Μαρίκα τους λόγους που τον ανάγκασαν να μην πάει κόντρα στον πατέρα του. Και όλα αυτά μέσα σε γράμματα που εκείνη θα βρίσκει στα πράγματά της. Όμως υπάρχει και κάποια που θέλει να δει το Σώτο, απόλυτα ερωτευμένο και δοσμένο σε μια γυναίκα. Και αυτή είναι η Νέλα, η οποία και θα χαλάσει τον αραβόνα του γιού της με την Μπένη. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!